Λοιπόν, εγώ να μιλήσω τώρα, δεν μπορώ να πω τι είναι το βιβλίο, αν είναι δοκίμιο ή μυθιστόρημα, διηγήματα μπλεγμένα με το δοκίμιο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά μπορούν να τα πούν οι κριτικοί. Μπορώ να σας πω όμως αν σας ενδιαφέρει πώς το έγραψα και γιατί. Γιατί με ρωτούν συχνά, τους φαίνεται κάπως παράξενο να ασχοληθώ με ένα τόσο μια τόσο δευτερεύουσα ίσως δραστηριότητα και κάπως υποβιβασμένη στην κοινή συνείδηση, σαν κάτι που μπορεί να λειτουργήσει σαν pastime, ας πούμε, μια δραστηριότητα για να περνάει ο καιρός ή, εν πάση περιπτώσει, μια δραστηριότητα που αποσκοπεί στο να δημιουργήσει κάτι χρήσιμο και ωφέλιμο, όπως ένα ρούχο. Το έγραψα πρώτα απ' όλα γιατί ήθελα να αποκαταστήσω αυτή την αρκετά συκοφαντημένη δραστηριότητα, όχι μόνο από τους άντρες που μπορεί να τη βλέπουν με κάποιο χαμόγελο στα χείλη ή από τις φεμινίστρες φίλες μου, οι οποίες θεωρούσαν ότι κάθε γυναικείο χειροτέχνημα, κάθε εργόχειρο είναι ποτισμένο με τα δάκρυα της έγκλειστης και καταπιεσμένης γυναίκας, αλλά και απέναντι στις ίδιες τις γυναίκες, για να δικαιώσω μια δραστηριότητα τόσο παλιά και για να τις ξαναθυμηθώ και να τις ξαναθυμίσω, γιατί με έναν τρόπο σε όλες τις γυναίκες που βρισκόμαστε εδώ υπάρχουν αυτές που μας μεγάλωσαν, αυτές που μας αφηγήθηκαν παραμύθια και άλλες που δεν γνωρίσαμε, τους κουβαλάμε με έναν τρόπο μέσα μας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Σε αυτές λοιπόν τις γυναίκες θα ήθελα να αφιερώσω το βιβλίο και ίσως γι' αυτό και να το έγραψα. Και το έγραψα λίγο σαν παιχνίδι, γιατί φιλοδοξία συγγραφική δεν είχα. Προτιμούσα να είμαι διαμεσολαβητής της δουλειάς άλλων ανθρώπων, γράφοντας για βιβλία και όχι γράφοντας βιβλία ίδια. Το έκανα λοιπόν λίγο σαν παιχνίδι, προσπαθώντας να ανταποκριθώ στις προθεσμίες που μου έβαζε μια απαιτητική στήλη, κάθε μήνα έπρεπε να δίνω ένα κομμάτι στο περιοδικό Book Journal και το έκανα λίγο και το ζήτησα μάλλον από τον Ηλία Κανέλη, τον διευθυντή του περιοδικού, για να βάλω στον εαυτό μου αυτά τα συγκεκριμένα όρια μέσα στα οποία θα έπρεπε εγώ να ολοκληρώσω κάτι, γιατί ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό μου είναι επίσης ότι δεν ολοκληρώνω τις δουλειές που αναλαμβάνω, μόνο τα κείμενα που έχουν να κάνουν με το βιοπορισμό. Ούτε πληκτά ολοκλήρωσα πολλά, αν και έπλεξα πολλά. Ακόμα έχω κομμάτια, μανίκια, πίσω, μπρος και τα λοιπά σε σιρτάρια και σε καλάθια. Περιμένουν κάποια στιγμή να συναρμολογηθούν, είναι η στιγμή που βαριέμαι περισσότερο. Και θα βαριόμουν να το τελειώσω το βιβλίο, θα το άφηνα έτσι ημιτελές σχεδόν, σε συνέχεια να υπάρχει σε ένα περιοδικό, αν δεν με παρότριναν οι φίλοι μου, και το ξαναλέω, να το συναρμολογήσω, να προσθέσω τη βιβλιογραφία, δηλαδή όλες τις οφειλές σε βιβλία που διάβασα, να δουλέψω λίγο και τις ενδιάμεσες ιστορίες, οι οποίες μοιάζουν αυτοβιογραφικές. Υπάρχει αυτοβιογραφικός πυρήνας, δεν είναι όμως απολύτως αυτοβιογραφικές. Πολλά στοιχεία είναι επινοημένα ή έχω συνθέσει πρόσωπα που πέρασαν από τη ζωή μου με έναν τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, βέβαια. Οι φίλοι λοιπόν με παρότριναν. Και σε αυτού το φίλο και βεβαίως το φίλο στην εκδότρια μου, την Γιώτα Κριτσέλη, μια σπουδαία εκδότρια που πρέπει να τη μνημονεύσουμε ιδιαίτερα, γιατί η αισθητική της, η προσοχή της, η φροντίδα της πάντα σε όλα τα βιβλία δεν έχουν προηγούμενο, θυμίζουν άλλες παλιότερες εποχές. Είναι μια εξαιρετική επιμελήτρια, εξαιρετική
γνώστρια της γλώσσας μας, εξαιρετική συμπαραστάτης και φίλη, και βέβαια να μνημονεύσω και την καλλιτεχνική επιμελήτρια του βιβλίου, τη Βάσο Βραμαπούλη, που έφτιαξε αυτό το υπέροχο εξώφυλλο και που έστησε το βιβλίο, όπως το βλέπετε, με τις εικόνες του και με τα όλα του, με τους ωραίους του μεσοτίτλους, τους σελιδαρίθμους κτλ. Αυτή ήταν η μικρή περιπέτεια του βιβλίου. Μπορώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση μου κάνετε, αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ και ευχαριστώ βέβαια τον Βαγγέλη ιδιαίτερα.